αυτά τα συγκλονιστικά έγιναν στο Καλλιμάρμαρο. Χίλιες φωνές για όλη η Ελλάδα για το Μίκη, χίλιες φωνές. Χίλιοι χοροδοί από 30 πόλεις της Ελλάδος μαζεύτηκαν χθες. Και Σοφία Τσίπα θα μας δώσει περισσότερα, θα μας πει τι συγκλονιστικές στιγμές χθες στο Καλλιμάρμαρο. Και το Μίκη Θεοδωράκη να διευθύνει, έτσι. Βλέποντας αυτές τις εικόνες, είναι σαν να κοιμηθήκαμε και ξυπνήσαμε ξαφνικά σε μια άλλη εποχή, έτσι, γύρω στο 70. Με όλο τον κόσμο ενωμένο σε ένα κατάμεστο Καλλιμάρμαρο στάδιο, το οποίο γέμισε ασφυκτικά. Ο Μίκης Θεοδωράκης πάνω στη σκηνή να διευθύνει, σηκώθηκε μόνος του, είχε ανάγκη να διευθύνει το βρέχει φωτιά στη φτωχογειτονιά και στο περιγυάλι το κρυφό. Και μιλάμε για χίλιες φωνές, ουσιαστικά δηλαδή χίλιοι χοροδοί από 30 πόλεις της Ελλάδας ήρθαν για να τραγουδήσουν τα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη σε ένα γεμάτο καλλιμάρμαρο στάδιο, σε μια από τις ιστορικότερες, αν όχι ιστορικότερη συναυλία των τελευταίων ετών. Μια συγκλονιστική στιγμή, ένα μήνυμα ενότητας για όλους τους Έλληνες. Και νομίζω ότι η εικόνα μιλάει από μόνη της. Δηλαδή αυτό που είδαμε προηγουμένως, το Μίκη Θεοδωράκη. Και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας παρακολουθούμε να χαιρετά. Βέβαια, να χειροκροτά τον Μίκη Θεοδωράκη. Που έγινε η συναυλία αυτή και μιλάμε για έναν άνθρωπο που γεννήθηκε το 1925 ο Μίκης Θεοδωράκης. Και με όση δύναμη του έχει απομείνει, που φαίνεται ότι είναι περισσή δύναμη, λοιπόν έδωσε το παρόν και ακόμα από την καρέκλα του, από το αναπηρικό καροτσάκι, διήφθηνε και δεν μπορούσε να μιλήσει, είπε μόνο μια κουβέντα, είπε σας αγαπώ στο κοινό που ήταν εκεί για να παρακολουθήσει αυτή τη συναυλία, αυτή την ιστορική στιγμή. Ευχαριστούμε, Σοφία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πραγματικά, Σοφία. Συγκλονιστικές εικόνες, δύο τραγούδια διήφθηνε ο Μίκης Θεοδωράκης. Ευχαριστούμε, Σοφία.